Μετά τελικώς από τις γιορτές του Πάσχα πρόκειται να τεθεί υπόψη των Βρετανικών Αρχών και των Συγκλήτων του Πανεπιστημίου αλλά και του ΤΕΗ Υπήρου η τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την κοινή πορεία των δύο ιδρυμάτων, με το τελικό κείμενο να μην είναι ακόμη έτοιμο, όπως τόνισε μιλώντας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη. Στόχος, όπως τόνισε της ηγεσίας του Υπουργείου μέσα από τον εξαντλητικό διάλογο, είναι να γίνουν δεκτές όλες οι λογικές αντιρρήσεις και προτάσεις που έχουν υποβληθεί και σε αυτή την κατεύθυνση οδηγός θα είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, σε ένα από τα βασικά αντεπιχειρήματα περί υποβάθμισης των πανεπιστημίων και ανωτατοποίησης των ΤΕΗ, η κυρία Τζούφη σημείωσε πως θα υπάρξει αξιολόγηση των καθηγητών του Τεχνολογικού Ιδρύματος. Δεν το έχω δει. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο, γιατί υποθέτω ότι θα πρέπει να το δω πριν δει το φως της δημοσιότητας. Υπήρχαν και αντιρρήσεις, υπήρχαν και συγκλήσεις και αποκλήσεις. Δημιουργήθηκε μία επιτροπή στο Υπουργείο που συμμετείχαν και τα δύο ιδρύματα και η οποία κατέληξε σε ένα ομόφωνο πόρισμα, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας. Έγιναν συζητήσεις επί του πορίσματος αυτού, υπήρξαν αντιρρήσεις, υπήρξαν τοποθετήσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει και φαίνεται να έχουν οριμάσει αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο στη Διαβούλευση προσπαθεί να κάνει δεκτές όλες τις λογικές αντιρρήσεις και απόψεις που υπάρχουν και μπορεί να χρησιμοποιήσει ως οδηγό το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διότι μία από τις σοβαρές επιφυλάξεις που υπήρχαν ήταν ότι ο στόχος μας είναι να πανεπιστημιοποιήσουμε τα ΤΕΗ. Άρα να υποβαθμίσουμε τα πανεπιστήμια. Εδώ να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα ΤΕΗ θα αξιολογηθούν πρώτης βαθμίδας και εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν την θέση αυτή θα περάσουν από μία αξιολόγηση. Βεβαίως, όσοι δεν τα καταφέρουν στην αξιολόγηση θα παραμείνουν σε προσωποπαγή θέση, όπως επίσης εκείνο που θα εξασφαλιστεί είναι άνθρωποι συμβασιούχοι που υποστηρίζουν πολλά χρόνια τα εργαστήρια των δομών του ΤΕΗ και αυτοί θα βρούμε έναν τρόπο να ενσωματωθούν και γι' αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επίσης, να πω εδώ ότι είναι κάτι που φαίνεται αυτό το μεγάλο ίδρυμα να το αγκαλιάζει και η ευρύτερη κοινωνία. Μέσα σε αυτό έχουν δεσμευτεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι λεγόμενες διετείς δομές. Τι θα πει διετείς δομές? Παιδιά τα οποία θα επιλέγουν να μην πηγαίνουν στα ΚΕΚ, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά σε αυτές τις διετείς δομές στα πανεπιστήμια, μάλιστα λέμε εδώ ότι να υπάρχει και μία αυξημένη προσβασιμότητα από τα επαγγελματικά τεχνικά λύκεια, ακούγονται και απόψεις για ελεύθερη προσβασιμότητα, θα το δούμε αυτό ανάλογα με το τι ζήτηση θα υπάρχει, τα οποία θα προσφέρουν επαγγελματικά διπλώματα επιπέδου 5. Φτάνοντας η τελική αυτή πρόταση, γιατί προβλέπεται να συζητηθεί και στη συγκλήτους των δύο ιδρυμάτων. Απαραίτητα. Θα υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων συμπληρωματικών? Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν δυνατότητες διορθώσεων. Να θυμίσω εδώ ότι είχαν ιδρυθεί σε τούτο εδώ το Πανεπιστήμιο τμήματα που για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα. Και που κάναμε προσπάθειες και τα διορθώσαμε. Η δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων θα υπάρχει πάντοτε. Προσπαθούμε να το κάνουμε πολύ πιο προσεκτικά, διότι το κύριο θέμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες τμήματα των ΤΕΗ και των πανεπιστημίων όπου τα παιδιά αποφοιτούν και δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή, να δούμε αν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, να δούμε αν υπάρχει επαρκές προσωπικό, το είπα και πριν, έτσι, για να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες, να δούμε συγκλήσεις και συμπράξεις μεταξύ των διαφόρων τμήματων για να ανεβάζουμε τις εκπαιδευτικές μας ικανότητες και δυνατότητες και την παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές μας. Άρα να παίρνουν αξιόπιστα διπλώματα, έτσι όπως ισχύει για πολλές από τις σχολές μας, όπου οι απόφοιτοί μας είναι περιζήτητοι. Άρα λοιπόν οφείλουμε να το κάνουμε με πάρα πολύ προσοχή και πάντοτε θα υπάρχει δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων. Εξάλλου σας είπα πριν ότι μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό. Κάποια πράγματα θα ξεκινήσουν, κάποια μπορεί να μην περπατήσουν, άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια και κάποια που δεν τα έχουμε σκεφτεί μπορεί να πάνε πολύ πιο γρήγορα ή να υπάρξουν προτάσεις οι οποίες να φαίνεται ότι μπορούν να υλοποιηθούν στην επόμενη φάση. Και να καθούν όλες δεν μπορεί να γίνει αυτό στο το πράγμα, αλλά να υπάρξουν οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Διότι ξέρετε ότι πάντοτε
πάντοτε σε όλες τις αλλαγές υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, για τις δικές τους αντιλήψεις, για τις δικές τους ας πούμε απόψεις, μπορεί να μην συμφωνούν σε αυτό το εγχείρημα. Πάντοτε όταν προχωράμε σε τέτοια εγχειρήματα, αν έχει εξασφαλιστεί η συνείδηση της ευρύτερης πλειοψηφίας, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε άλλο σημείο, ο Υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε πως προτεραιότητα αποτελεί τόσο το ζήτημα των πόρων, όσο και η έλλειψη διδακτικού προσωπικού στα πανεπιστήμια. Κάτι για το οποίο υπάρχει δέσμευση των θεσμών πως κάθε θέση μέλους ΔΕΠ θα μένει καινή από το 2019, θα προκυρήσεται άμεσα για άμεση πλήρωση. Και για να γίνει, απαιτείται να υπάρχουν πόροι. Φέτος δόθηκαν επιπλέον 52 εκατομμύρια ευρώ στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν πρώτα πόροι που να διατεθούν σε αυτή την κατεύθυνση και χρειάζεται και προσωπικό. Επίσης να πούμε ότι και πέρυσι και φέτος δόθηκαν θέσεις ΔΕΠ σε έναν σημαντικό αριθμό. Δεν είχε δοθεί εδώ και 8 χρόνια, όπως και μεταπτυχιακών υποτρόφων μέσω του ΙΚΙ, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά δόθηκαν θέσεις ΔΕΠ. Και υπάρχει και μία δέσμευση που φαίνεται ότι έχει γίνει δεκτή από τους θεσμούς και αυτό μπορώ να το πω, ότι για κάθε θέση μέλους ΔΕΠ από το 2019 που θα φεύγει, θα υπάρχει άμεση προκήρυξη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανανέωση με προσωπικό. Με αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή το ότι θα πρέπει να βγουν θέσεις προσωπικού και ότι θα πρέπει να πάνε και πιστώσεις στα πανεπιστήμια, φαίνεται ότι αν εμείς προηγηθούμε στη δημιουργία, θα έχουμε, ας το πούμε, πολύ πιο νωρίς, όταν βγουν αυτές οι πιστώσεις, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον είναι όριμο το πανεπιστήμιο, να τις διεκδικήσει και να τις πάρει και πιστώσεις και θέσεις μελών ΔΕΠ, άρα να μπορέσει να υλοποιήσει αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό. Ένα μήνα μετά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου στο Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Τζούφη αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες που έχει για τα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας στο εξωτερικό, αλλά και τα μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας και της Κωνσταντινούπολης, καθώς και στην ειδική αγωγή. Και η Υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ειδικής αγωγής και στο στόχο του Υπουργείου μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ένα μέρος των μονίμων προσλήψεων στην εκπαίδευση να αφορά στα ειδικά σχολεία, καθώς τα παιδιά αυτά έχουν την ανάγκη σταθερότητας. Το 2014-2015 είχαμε περίπου 6.000 διορισμούς και πέρυσι είχαμε 10.800. Για την καινούργια χρονιά έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για τον ίδιο αριθμό αναπληρωτών, που όχι μόνο διορίστηκαν, αλλά πήγαν και στην ώρα τους. Γιατί θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, τα σχολεία ειδικής αγωγής αλλά και οι στηρίξεις καθυστερούσαν και εμφανιζόταν από τα μισά της χρονιάς, που αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για παιδιά που έχουν ανάγκη από μια σταθερότητα. Και να πω και εδώ, το είπα και δημοσίως στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Ανατολική Αττική, ότι η πρόθεση, επειδή θα έχουμε, σύμφωνα με τη γραπτή δέσμευση των θεσμών, μόνιμος διορισμός από το φθινόπωρο, από τον Οκτώβριο και μετά, ένα τους μέρος θεωρώ ότι θα πρέπει να προηγηθεί και να στείλει εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή, αυτά τα παιδιά αυτά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από μόνιμους δασκάλους. Στα Γιάννενα γενικά, επειδή επισκέφθηκα την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν εδώ και ένα από τα παλιότερα ειδικά σχολεία και μίλησα εκεί με τους εκπαιδευτικούς, να σας πω ότι έχουμε υπερεπάρκεια γενικώς. Μιλάω συγκριτικά και με άλλους χώρους. Τα μεγάλα μας προβλήματα είναι στην Αττική, λιγότερο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και σε κτηριακές υποδομές και σε ανάγκες, σε προσωπικό. Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας, εδώ φαίνεται ότι είναι επαρκές το προσωπικό. Είχαμε πάρει και αναπληρωτές, συνάντησα κάποιους από αυτούς και μου έθεσαν τα προβλήματά τους, που είναι παρόμοια με όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν στην εκπαίδευση, ότι μέχρι πότε εμείς θα βρισκόμαστε σε αυτή την εργασιακή σχέση και τι θα γίνει με τα δικαιώματά μας. Λύσεις στο μεταξύ αναζητείται για την μεταστέγαση του ειδικού σχολείου που μέχρι σήμερα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ, η οποία και θέλει να επεκτείνει τις δράσεις της. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την κυρία Τζούφη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και αν δεν καταστεί εφικτή αυτή η μετεγκατάσταση, τότε θα ζητηθεί από την ΕΛΕΠΑΠ μία ακόμη παράταση. Το πιο οξύ πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τι κάνουμε με κτηριακές υποδομές στέγασης γενικά για τα σχολεία, αλλά πιο ειδικά για τα σχολεία ειδικής αγωγής. Φέτος, σε αυτό το αίτημα, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε διπλάσια χρήματα για αυτό το πράγμα στους Δήμους. Από ό,τι μου είπαν βέβαια οι Δήμαρχοι, δεν προσδιοριζόταν. Παλαιότερα υπήρχε ένας πιο αυξημένος συντελεστής που αφορούσε τα ειδικά σχολεία. Βεβαίως, επαφίεται σε αυτούς που θα επιλέξουν να κάνουν την δαπάνη. Έχουμε και εδώ ένα θέμα. Είναι το ειδικό σχολείο το οποίο φιλοξενείται στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και για τον οποίο συζητούμε την μεταστέγασή του με τον Δήμο Ιωαννιτών.
Έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις. Είδα και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην ΕΛΕΠΑΠ. Μίλησα και με τον κύριο Κολόκα που έχει την ευθύνη. Γιατί έχουμε ένα θέμα, τι θα γίνει με τη μεταστέγαση αυτού του σχολείου. Εκείνο το οποίο δεσμεύτηκα στους γονείς είναι ότι αν αυτό, παρότι έχουν γίνει ενέργειες, οι οποίες φαίνεται να έχουν οριμάσει, θα το ξανασυζητήσουμε τον Ιούνιο, πόσο όριμες είναι, ώστε τα παιδιά από το Σεπτέμβριο και οι οικογένειές τους να ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορέσει να επιτευχθεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, θα γίνει κάποια συνεννόηση και κατανόηση, έτσι από τις μεριάς της ΕΛΕΠΑΠ, η οποία όμως και αυτή ζητάει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, διότι και αυτή αναζητεί χώρους για να αναπτύξει άλλα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, τα οποία τα έχουμε πάρα πολύ ανάγκη για την πρώιμη παρέμβαση, όπως είπαμε πριν, στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Επομένως, το κτηριακό πρόβλημα είναι ένα πολύοξη πρόβλημα, το οποίο όμως απαιτεί συνεννόηση με πολλούς, έτσι, με το Υπουργείο Εσωτερικών που διαθέτει τους πόρους στους Δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει να κάνει με την διαχείριση. Όσον αφορά δε για την δημιουργία νέων σχολικών κτηρίων, αυτό είναι του Υπουργείου Υποδομών, αλλά εδώ αυτό τώρα το έχουν οι κτηριακές υποδομές, οι οποίες υπολειτουργούν και ψάχνουμε να βρούμε και το συζητήσαμε στο Υπουργείο και είναι ένα από τα πράγματα που σκεφτόμαστε να το κάνουμε μετά το Πάσχα. Μήπως μπορεί να επανασυσταθεί ο οργανισμός σχολικών κτηρίων, θυμάστε, που είχε και τα θέματα της συντήρησης και τι κάνουμε με τις σχολικές υποδομές. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι από παντού, όπου πηγαίνουμε, μας έρχεται με ιδιαίτερη οξύτητα αυτό το θέμα.